Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Τέσσερις κατηγορίες φτωχών Ελλήνων, λοιπόν, διακρίνει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρακολούθησε για έναν χρόνο τις συνθήκες διαβίωσης, μετρώντας θερμοκρασίες στα σπίτια 50 οικογενειών χαμηλού εισοδήματος. Μία έρευνα που συνδέει ευθέως την οσιρότητα και την πρόωρη θνησιμότητα με την έλλειψη θέρμανσης στα σπίτια. Είναι πολύ επίκαιρο, με δεδομένο ότι ο χειμώνας έρχεται. Έτσι λοιπόν, Σία, μεγάλο ποσοστό στα χαμηλά εισοδήματα πέρσι, το γνωρίζουμε κιόλας εμπειρικά, κατανάλωσαν μηδενική ενέργεια, γιατί απλά δεν είχαν να πληρώσουν για την ενέργεια. Και σε αυτό βέβαια οφείλεται και η έκρηξη της νοσηρότητας με βάση τα επίσημα και επιστημονικά στοιχεία της έρευνας. Ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι πάνω από το 17% υποφέρει από κατάθλιψη για τον ίδιο λόγο. Σπίτια διάτρητα ηλικίας πολλών δεκαετιών, χωρίς μόνωση και με μεγάλες απώλειες ενέργειας. Οι ενοικοί τους κατά κύριο λόγο άνθρωποι χαμηλού έως πολύ χαμηλού εισοδήματος. Και θα πρέπει για άλλον ένα χειμώνα να παλέψουν να επιβιώσουν μέσα στην κρίση με την τιμή του πετρελαίου σε δυσθεώρητα ύψη. Μια τιμή που το πορτοφόλι τους πλέον δεν μπορεί να αντέξει. Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε στενά επί ένα χρόνο 50 οικογένειες με συνολικά 74 μέλη. Τοποθετώντας αισθητήρες, η ομάδα κατέγραφε ανά 15 τις πολικές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό των διαμερισμάτων το χειμώνα 2012-2013, ενώ παράλληλα παρακολούθησε συστηματικά και την κατάσταση υγείας των συμμετεχών στην έρευνα, καταγράφοντας ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα. Οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος στην Ελλάδα ζουν σε άθλιες συνθήκες όσον αφορά το εσωτερικό τους περιβάλλον. Περισσότερες ουσιαστικά από 200 συνεχείς ώρες με θερμοκρασίες κάτω από 8 και 9 βαθμούς. Κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην υγεία των πολιτών, ενώ η θνησιμότητα στις θερμοκρασίες αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλη. Η έρευνα ταξινόμησε την ενεργειακή φτώχεια σε 4 κατηγορίες. Στους ενεργειακά πανφτώχους με εισόδημα 4.750 ευρώ, που δεν κατανάλωσαν καθόλου ενέργεια το χειμώνα που πέρασε και επιβίωσαν σε πολικές θερμοκρασίες από 6,5 στο πολύ 12,2 βαθμούς Κελσίου σε παλιά αμόνατα σπίτια ηλικίας πάνω από 40 ετών. Με πολλά από αυτά να εμφανίζουν μούχλα και έντονη υγρασία στο εσωτερικό. Στη δεύτερη κατηγορία, τα νοικοκυριά με εισόδημα ως 6.250 ευρώ κατανάλωσαν ελάχιστη ενέργεια για θέρμανση και η θερμοκρασία στο εσωτερικό κοιμάθηκε από 11,2 έως 18,2 βαθμούς Κελσίου. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαβίωση σε ένα παγωμένο σπίτι αυξάνει κατακόρυφα τη θνησιμότητα ή ευθύνεται για την εμφάνιση νόσων όπως πνευμονία, πίεση, βροχίτιδα, άσθμα, ημικρανίες, άγχος και κατάθλιψη. Αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι δραματικό είναι ότι στα πολύ χαμηλά εισοδήματα το πρόβλημα της κατάθλιψης έχει φτάσει σε ένα επίπεδο της τάξης του 17%, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο για την παγκόσμια βιβλιογραφία. 400 με 500.000 άνθρωποι μόνο στην Αθήνα ζουν σε ανάλογες συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ενώ στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, οι πολίτες χαμηλών εισοδημάτων φτάνουν το 25%. Φοβάμαι ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θνησιμότητας ή ποσοστό θνησιμότητας. Επομένως, εάν εφαρμόσουμε αυτό το που εφαρμόζεται, αν θέλετε, στις περισσότερες χώρες, όπου παρακολουθούνται οι οικογένειες αυτές και όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από ένα όριο, παραδείγματος χάρη τους 7-8 βαθμούς, τους προσφέρεται δωρεάν ενέργεια μέσα από τη ΔΕΗ, έτσι κάτι το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τους σώσουν τις ζωές τους. Η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών θα επαναληφθεί και φέτος με δείγμα 400 οικογενειών αυτή τη φορά. Αποκαλυπτική, πράγματι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Τώρα πάμε στις δράσεις μας, Κατερίνα. Δύο αναδασώσεις και ένας καθαρισμός στο πρόγραμμά μας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από τις αναδασώσεις. Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου έχουμε μία δράση στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, που δεν ξεχνάμε ποτέ, στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος όμως μόνο οι πιστοποιημένοι εθελοντές που έχουν περάσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα φυτέψουν 5.000 έλατα. Στόχος λοιπόν είναι να αναζωογονηθεί η Πάρνηθα. Ραντεβού 9 η ώρα το πρωί στο Τελεφερίκ. Η δεύτερη δράση θα γίνει την ίδια μέρα στη Ρίζα Ιεράπετρας. Εκεί οι εθελοντές θα φυτέψουν 1.000 δέντρα και η δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Τώρα, την Κυριακή, επίσης η Περιφέρεια Αττικής με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και την Ορνηθολογική Εταιρεία θα καθαρίσουν τον προστατευόμενο υγρότοπο της Αρτέμιδας. Σημείο συνάντησης για τη δράση αυτή είναι οι Αλικές Λούτσας στις 10 το πρωί.